Κύπρο Ρουσουνίδη, Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ. Καλή σας μέρα, κύριε Ρουσουνίδη. Καλημέρα, αγαπητή Γάτια, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια μας στον νεαρό αυτό αξιωματικό που κάθε και ώρα άσκησης καθηγόντος είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τώρα, κύριε Ρουσουνίδη, να συνεχίσω από εκεί που έμεινα με τον κύριο Παπαχαραλάμπους, για να δούμε τι γίνεται μετά του τουρισμού και το γεγονός ότι η χώρα μας από κόκκινο πήγε στο πορτοκαλί. Αναμένεται βεβαίως όλοι να πούμε στο πράσινο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακριβώς όπως έχει πει και ο φίλτατος Χάρης προηγουμένως, ο στόχος είναι η πράσινη κατηγορία. Τα επιδημιολογικά μας δεδομένα αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσω από εκεί που τα άφησε και η κυρία Πανά, όντως δικαιολογούν να είμαστε στην πράσινη κατηγορία, αλλά για λόγους που εξήγησε και η ίδια, που αφορούν ιδιαίτερα το μαζικό αριθμό των καθημερινών τεστ που γίνονται, δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατό αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε αυτή την εικόνα και για τις ερχόμενες ημέρες, και θεωρώ ότι στις ερχόμενες εβδομάδες πολύ πιθανόν να καταλήξουμε στην πράσινη κατηγορία και ιδιαίτερα για τις κύριες και μεγάλες μας αγορές που δεν είναι άλλες από την Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία και το Ισραήλ, που θα αποτελέσουν, αν μου επιτραπεί ο όρος, τη μαγιά της τουριστικής εισρωής φέτος, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό από τις αρχές Ιουλίου και εντεύθεν, όπως είναι οι εκτιμήσεις με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε λίγο, κύριε Ρουσουνίδη, και τη μαγιά της λειτουργίας των ξενοδοχείων που είναι υπάλληλοι, που αντιλαμβάνομαι τώρα γίνονται οι προετοιμασίες, να είναι έτοιμοι. Και έχω αυτή την πληροφορία, καταγγελία αν θέλετε, ότι στην Πάφο πιέζουν τους υπαλλήλους, τα ξενοδόχοι να εμβολιαστούν, αλλιώς θα χάσουν τη δουλειά τους εν ώψη τουριστικής περίοδου. Ποια είναι η πολιτική, κύριε Ρουσουνίδη? Κοιτάξτε, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την καταγγελία αυτή. Δεν είναι κάτι που έχει διέπει την βιομηχανία, τέλος πάντων, αυτή η αντίληψη. Και εμείς σαν ΠΑΣΙΞΕ, που είμαστε ο καθήλυνα αρμόδιος εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας, ενημερώσαμε τα μέλη μας όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πιέσει ή να εξαναγκάσει κάποιον να εμβολιαστεί. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ακούμε και από τους ειδικούς τις προτροπές, έτσι ώστε ο κόσμος να εμβολιάζεται, πρώτα απ' όλα για την δική του υγεία, να διασφαλίσει τη δική του υγεία, αλλά και των συνεργατών του, των συναδέλφων του και ούτω καθεξής. Εάν κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, το οποίο είναι ενισχύ, που αναγκαστικά θα πρέπει να περνά από ένα τεστ εβδομαδιαία και να προσέρχεται στην εργασία του. Υπάρχει όμως, δικαιούται ένας ξενοδόχος να τερματίσει, αν θέλετε, το συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς εργάζονται στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι, με λόγο ακριβώς αυτό, το ότι δεν εμβολιάστηκε ένας υπάλληλος? Όχι, δεν δύναται κάποιος να... Ωραία, και αν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που λέμε, κύριε Ρουσουνίδη, μπορούν να αποταθούν κοντά σας? Βεβαίως, να επικοινωνήσουμε τον σύνδεμο μας, όπου εμείς με τη σειρά μας θα ενημερώσουμε τα μέλη μας ή την μονάδα τη συγκεκριμένη όπου έγινε αυτό το περιστατικό, αν έγινε, διότι δεν μιλούμε τώρα, εγώ τουλάχιστον μιλώ υποθετικά, διότι δεν έχει περιευθεί κάτι τέτοιο στην αντίληψη. Υποθετικά, κυριολεκτικά, κύριε Ρουσουνίδη, να μας ακούνε, διότι για να μας το πούνε προφανώς και ανησυχούν ή τους έχει γίνει μια σύσταση επί του παρόντος, δεν έχει σημασία, να ξέρουμε τι γίνεται. Να μαζί μας και να το επιληφθούμε άμεσα το θέμα. Όμως σε γενικές γραμμές, κύριε Ρουσουνίδη, εμβολιάζονται οι ξενοδοχοί υπάλληλοι? Από ενημέρωση που έχουμε από τα μέλη μας, διότι κάνουμε και εμείς εσωτερικά μια έρευνα να δούμε πού στεκόμαστε όσον αφορά αυτά, έχει εμβολιαστεί περίπου το 50% των υπαλλήλων, των συναδέλφων όλων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Ικανοποιητικός αριθμός, όμως θεωρώ ότι όσο περνούν οι μέρες και βλέπουμε και το πρόγραμμα να τρέχει έτσι με ταχύτερους ρυθμούς στο εμβολιαστικό, θεωρώ ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Είναι σημαντικό, όπως είπα και προηγουμένως όμως, πρώτα απ' όλα για τη δική μας προστασία και των ίδιων των συναδέλφων να εμβολιαστούν, αλλά επίσης για να θωρακίσουμε και την βιομηχανία και όλους τους άλλους γύρω μας και της οικογένειάς μας στο τέλος της ημέρας.
Να δούμε λίγο, κύριε Ρουσουνίδη, και το ενδιαφέρον των ντόπιων, του εσωτερικού τουρισμού τώρα, να δούμε με τι γίνεται, αν οι Κύπροι επιλέγουν, τις διακοπές τους έχουν ήδη αρχίσει, να κλείνουν για το καλοκαίρι. Ναι, είναι γεγονός, ανακοινώθηκε και πριν λίγες μέρες η παράταση του σχεδίου της ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που εκπονήθηκε από το αρμόδιο Υφυπουργείο, το οποίο έτυχε έτσι μεγάλης ζήτησης. Είδαμε αυτό που λέτε, κύριε Ρουσουνίδη, που πάει μέχρι τον Ιούνιο και μετά διακόπτεται για να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Μέχρι και τέλος Νοεμβρίου μετά. Ναι. Είδαμε αρκετούς συμπατριώτες μας που έσπευσαν, έκαναν τις κρατήσεις του. Και εμείς, σαν Πασιξία, που επιτραπεί και ένας όρος της εποχής, εμβολιάσαμε αυτό το πρόγραμμα με αρκετές μονάδες όλων των κατηγοριών, ακόμα και πεντάστερα, που το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Οπότε αν έλεγα ότι έχουν γίνει αρκετές κρατήσεις, ήδη από τις πρώτες μέρες τις μονάδες που είχαν ήδη συμπληθεί με το σχέδιο δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα να παίζουν. Είναι ένας τρόπος που θα βοηθήσει οπωσδήποτε την επανεκκίνηση, την επαναλειτουργία της βιομηχανίας, να ζεσταθούν οι μηχανές. Κάποιος μπορεί πολύ εύκολα φυσικά να βγάλει και το συμπέρασμα ότι με τις τιμές αυτές δεν πρόκειται για οποιοδήποτε κέρδος ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο, αλλά θα βοηθήσει, όπως είπα, στην επαναλειτουργία και την επανεκκίνηση της βιομηχανίας, έτσι ώστε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και με την ευχή να μπορέσουμε να δεχθούμε μαζικό τουρισμό από τις αγορές που περιμένουμε, τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου και μετά. Τώρα, κύριε Ρουσουνίδη, θυμάστε που οι διακοπές για τον Κύπριο σήμαινε Αύγουστος. Τα τελευταία χρόνια ο Ιούλιος άρχισε να κερδίζει έδαφος. Λέτε τώρα, λόγω και του σχεδίου, αλλά και το γεγονός ότι αδειμονούν οι πολίτες να ξεσκάσουν, να δούμε τον Ιούνιο, να παίρνουν τα σκύπτρα. Κοιτάξτε, σίγουρα το ότι τρέχει αυτό το πρόγραμμα αυτούς τους μήνες βοηθάει έτσι στο να ανοίξει ακόμα λίγο, αν θέλετε, το χρονικό διάστημα στο οποίο οι συμπατριώτες μας επέλεγαν να κάνουν τις διακοπές τους. Διακοπές στην Κύπρο που κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει όχι μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Είναι τέτοιες οι καιρικές συνθήκες που βοηθούν, υποβοηθούν όλο αυτό. Θα βοηθήσει και στην επιμήκυνση ίσως της σεζόν, που εάν και ευχόμαστε να εμβολιαστεί και με εισερχόμενο τουρισμό αυτό, τουλάχιστον να κάνει τη χρονιά υποφερτή και το λιγότερο καλύτερη από την περσινή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Και πάμε στον εκπρόσωπο